Σαμαριά, Αστερούσια και τα γεωπάρκα της UNESCO σε ψηλωρίτη και σιτία θα βρεθούν στο επίκεντρο δράσεων για την ανάδειξη της κριτικής ενδοχώρας και τον ορεινό της Όγκων με στόχο την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού για την Κρήτη του 2030. Το σημαντικότερο είναι αυτό που λέμε η δημιουργία της ταυτότητας, της τουριστικής ταυτότητας που θα κάνει αυτό το προϊόν αναγνωρίσιμο διεθνώς. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της περιφέρειας Κρήτης με το National Geographic, μέσα από τα δίκτυα του οποίου θα προβληθούν στοχευμένα οι 4 αναγνωρίσιμες από την UNESCO περιοχές της Κρήτης. Προβλέπονται και ντοκιμαντέρ, προβλέπονται και σποτ, προβλέπονται και καμπάνιες ενημέρωσης σε εθνικά και σε διεθνή μέσα, στοχευμένες συμμετοχές σε εκθέσεις, διοργάνωση αυτών που λέμε των tours, να έρθουν tour operators, να έρθουν δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα στις περιοχές, να τις επισκεφτούν, να γράψουν τα αντίστοιχα άρθρα, συνέδριο, θεματικό. Το National Geographic Creative Works θα δημιουργήσει περιεχόμενο που θα διοχετευτεί τηλεοπτικά, ψηφιακά και έντυπα και θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα εξαιρετικά μνημεία, προωθώντας μια πραγματικά ιδιαίτερη και βιώσιμη τουριστική εμπειρία. Αυτός ο τουρισμός εστιάζεται σε όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί έχουμε τις παραλίες, έχουμε και τα βουνά. Οπότε μιλάμε για ένα τουρισμό που απλώνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι ένας ήπιος βιώσιμος τουρισμός που δεν χρειάζεται τεράστιες και μεγάλες υποδομές. Για τους επόμενους 18 μήνες θα διατεθούν συνολικά 1 εκατομμύριο ευρώ από πόρους του περιφερειακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 με στόχο την ανάδειξη του βιώσιμου τουρισμού στην ενδοχώρα.